Όσοι είμαστε, όσοι είμαστε. Άπεν. Στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το Πνεύμα της Αληθείας, ο Παταχού, παρών και τα πάντα πληρών, ο Θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, θεέ και σκήνωσε ημί, καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ, τας ψυχάς ημά. Αμήν. Θα καθίσουμε. Να πάμε πίσω πολλά χρόνια. Από εκεί που ξεκίνησε ο Κύριος, όχι 2000 χρόνια πριν, αλλά από το θρόνο του Υψίστου. Σύμφωνα βέβαια με τη δική του αποκάλυψη. Τότε δεν υπάρχει βέβαια. Θα πούμε τότε, για μας είναι το τότε. Ακριβώς. Εκεί δεν υπάρχει χρόνος, αλλά πάση περιπτώσει χρονικά σαν άνθρωποι λέμε. Τότε που ο πατέρας είχε αποφασίσει να αλλάξει την πορεία, την πνευματική του κόσμου. Δηλαδή, από τα χέρια του Σατανά που βρισκόταν ο κόσμος, να τον επιστρέψει στη δική του αγκαλιά. Σαν ακριβώς τον Άσο τον Υιό που γύρισε στην αγκαλιά του πατέρα του. Εκεί, στο τότε που είπαμε προηγουμένως, βλέπει κανείς και έχει ξαναϋποθεί, αλλά είναι απαραίτητο, βλέπει κανείς μια πολύ μεγαλειώδη σκηνή. Πολύ μεγαλειώδη σκηνή. Που καλησπέρα. Βλέπει λοιπόν τον πατέρα, βλέπει τον πατέρα να ετοιμάζει το παιδί του, το γεννημένο άχρονα, τον Κύριο δηλαδή, ο οποίος αφού είναι Θεός δεν έχει αρχίσει τη γέννησή του, δεν έχει αρχή ο Κύριος, ο μόνος Χριστός, γιατί είναι ομοούσιος, ομόθρονος, αιώνιος, όμοια με τον πατέρα του. Λοιπόν, παίρνεται η απόφαση ο αιώνιος Κύριος, σαν άνθρωπος όπως το γνωρίζουμε όλοι μας, να κατέβει στον κόσμο. Μονάδα της Αγίας Τριάδας ήταν ο Κύριος μας. Αλλά και η Αγία Τριάδα μονάδα είναι. Δεν είναι Τριάς, εντιμονάδη και μονάς, διτριάδη λέει η Εκκλησία μας. Να έρθει στον κόσμο. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τον είχε ο πατέρας ο ίδιος αλείψει με το μύρο το πατρικό το Άγιο. Τον είχε αλείψει με μύρο δικό του. Γι' αυτό βέβαια, επειδή ήταν αλλημένος, ξέρουμε καλά, πήρε και το όνομα Χριστός, που σημαίνει μυρωμένος από το πνεύμα του πατέρα, το Άγιο, το μύρο δηλαδή.
Άλλωστε, αυτό λέει και η προφητεία. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου έλε και λέχρισέ με. Λέει, πνεύμα, το πνεύμα του Πατέρα, του Κυρίου. Είναι άλλος ο Κύριος που λέει εδώ πέρα. Παρά είναι ο Πατέρας, ο οποίος έχρισε τον Υιόν. Ου έλεγε, έχρισέ με. Με το οποίο, με έχρισε. Και μου είπε. Τι του είπε. Να πας στους φτωχούς. Να κηρύξεις το Ευαγγέλιο της λύτρωσης. Το Ευαγγέλιο της λύτρωσής τους. Ευαγγελίσαστε το χείς απέσταρκέμε. Με έστειλε λοιπόν, λέει ο Κύριος, να ευαγγελιστώ, να κηρύξω το Ευαγγέλιο στους φτωχούς. Δηλαδή, στην άμυρη από Θεό ανθρωπότητα. Αυτή ήταν φτωχιά από Θεό. Όχι φτωχιά, πάνω φτωχιά από Θεό. Και έστειλε λοιπόν τον Χριστόν, τον μυρωμένο, επαναλαμβάνω, από τον Πατέρα, σαν άνθρωπο, να έρθει να κηρύξει. Μας είναι γνωστό, πολύ γνωστό, πού γεννήθηκε ο Χριστός, σε ποιο περιβάλλον, σαν άνθρωπος, πού γεννήθηκε. Γεννήθηκε, δεν θα αναφέρω τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες, δεν μας ενδιαφέρουν αυτές. Μας ενδιαφέρει το συγκεκριμένο περιβάλλον του, το ανθρώπινο περιβάλλον. Αφού μας λέγει ο Κύριος ότι και εκείνο το σπίτι του ακόμη, ο ίδιος ο Κύριος το λέει αυτό, στο Ευαγγέλιο, στάθηκε το πρώτο καιρό εχθρικά απέναντί του. Ξεκίνησε στα 30 του το κήρυγμα και από τα 30 και ύστερα άρχισε μία έκθρα απέναντι στο πρόσωπο του Κυρίου. Το ίδιο το οικογενειακό του περιβάλλον, όχι ο Ιωσήφ. Έλα να φας, του φωνάζουνε και λέει, εγώ έχω να φάω. Είναι το έργο που εκτελώ, που με έστειλε να κάνω ο Πατέρας μου. Αυτό είναι το δικό μου βρώμα. Εμών βρώμα εσύ, ή να ποιώ το θέλημα του Πέμψαντός με Πατρός. Με έστειλε λοιπόν. Και αυτό που έχω να κάνω, που είναι και ανώτερο από τις ανάγκες της ανθρώπινης, στο φαγητό δηλαδή, αυτό με γεμίζει. Άστε τον αυτό, ναι. Στη γλώσσα τη δική μας την απλή, απάντησαν και οι δικοί του άνθρωποι, εξέστη, αυτός εξέστη. Τρελάθηκε. Αυτό σημαίνει το εξέστη. Εξέστη ο Ιησούς Χριστός. Άρα ήταν ο Κύριος τρελός. Για τον κόσμο, τον πολίτη του Ισραήλ, αλλά και το στενό συγγενικό του περιβάλλον. Δεν ξέρω. Ναι, αφού ήταν άλλος του Κυρίου ο τρόπος ζωής και άλλος ο τρόπος ζωής εκείνον. Άρα λοιπόν, εκεί που θέλω να σταθώ ιδιαίτερα να δούμε είναι το πως ένας άνθρωπος σε ένα κόσμο μέσα εντελώς εχθρικό στάθηκε να κηρύξει και κήρυξε. Και ποια αλλαγή έκανε στο περιβάλλον. Ποια αλλαγή έκανε στο περιβάλλον.
θέλω να πω πιο συγκεκριμένα ακόμα. Μία μονάδα, ένας άνθρωπος δηλαδή μόνο, μονάδα, μέσα σε μία κοινωνία, έχει τη δύναμη να επηρεάσει και να αλλάξει και άλλους ανθρώπους στον τρόπο της ζωής, προς τον τρόπο της ζωής. Το θέμα είναι αυτό. Έχει τη δύναμη. Και απαντάει ο Ιερός Χρυσόστομος. Αρκεί, θα το πω εξηγημένο και θα το πω και στα αρχαία, ένας άνθρωπος που να φλέγεται, να καίγεται, λέει, από τη φωτιά του Θεού, για να αλλάξει μια ολόκληρη πόλη. Δεν χρειάζεται να είναι πολύ, αρκεί να έχει τη φωτιά του Θεού μέσα του, τη φωτιά του Θεού μέσα του, για να αλλάξει ολόκληρη πόλη. Αρκεί εις ανήρ πυρί Θεού κυρπολούμενος, πάντα των δήμων πυρώσε. Αρκεί να έχει, λέει, τη φωτιά του Θεού και μπορεί να πυρπολίσει ολόκληρη την πόλη. Γιατί η πυρπολία βάλει φωτιά. Ο Χριστός όντως με κεφαλαία γράμματα, και ο Χριστός με κεφαλαία γράμματα, ο Υιός του Θεού, έζησε σε ένα περιβάλλον που, αν θα πάρουμε τον Δαβίδ να μας πει ποιο ήταν το περιβάλλον, θα μας πει ότι οι άνθρωποι του περιβάλλοντος του Δαβίδ και μεταγενέστερα στην εποχή του Χριστού το ίδιο ισχύει και σήμερα το ίδιο ισχύει, οι άνθρωποι είχαν, λέει, τάφος ανεωγμένος ο λάριγκς αυτών, ο λάριγκάς τους των ανθρώπων, έγινε με τάφο. Τι βγάζει ο τάφος από μέσα? Δυσοσμία βγάζει. Δίνει μια περιγραφή για να καταλάβουμε ποιος είναι το περιβάλλον που κλείθηκε ο Χριστός να προσφέρει τις υπηρεσίες του σαν άνθρωπος και σαν Θεός βέβαια, αλλά και σαν άνθρωπος. Θα έχουμε και στα δικά μας παραδείγματα για να δούμε. Άρα είχε, άρα ο Κύριος μας είχε σίγουρα εγνωσμένους, δηλαδή με συνείδηση, κακούς ανθρώπους απέναντί του, που δεν επρόκειτον οι πολλοί, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, και το ξέρω πολύ καλά, να αλλάξουν. Όμως, γιατί στάθηκε, αφού οι πολλοί δεν έπρεπε να αλλάξουν? Γιατί ο ίδιος κατέβηκε, λέει, κατέβηκα για όλους. Αλλά όμως είπε, από τους πολλούς λίγους, λίγοι θα με ακολουθήσουν. Και όντως, ξέρουμε πολύ καλά, πολλές φορές έγιναν απόπειρες να φορευθεί ο Χριστός. Πολλές φορές. Μνημονεύονται μες στη γραφή 2-3 από αυτές τις απόπειρες. Μία στο βουνό να τον εγκρεμίσουν, έτσι. Άλλοτε πάλι το ίδιο συνέβη και ο Κύριος κρύφτηκε. Κρυβότανε. Όχι γιατί φοβόταν ο Κύριος, άλλωστε όταν ήρθε η ώρα πήγε μόνος, πιάστε με, λέει. Δεν είχε ολοκληρώσει το έργο. Δεν είχε ολοκληρωθεί το έργο. Ο ένας Κύριος μας, θέλω να το προσέξουμε, πήρε μία στάμπα, μία βούλα από πίσω, ότι είναι τρελός. Το εξέστη, μια λέξη που μένει στο μυαλό του ανθρώπου. Εξέστη. Αυτός τρελάθηκε. Άμα σου βάλουν τη στάμπα αυτή, ότι τρελάθηκες, δεν κυκλοφορείς. Δεν μπορείς να κυκλοφορήσεις. Οι κοινωνίες είναι κοινωνίες που αρπάζουν μέσα στο μήνυμα και αυτός είναι τρελός. Πού πας εκεί? Μην το πλησιάζεις.
Τελείωσε, αυτό το νόημα έχει. Μην πλησιάζει. Και ξέρετε πότε το παίρνει το πράγμα ο Κύριος. Στέλνουνε από το σπίτι του. Πού κάνει την ομιλία στον κόσμο. Και του λένε, δεν μπορούσε να πάνε οι δικοί του μάνα, αδερφοί να το δούνε, γιατί είχε κόσμο γύρω γύρω. Σε φωνάζει η μάνα σου, τα αδέρφια σου, πήγαινε. Και απάντησε αυτό που είπα. Και τότε είπα, άσε αυτό, τρελάθηκε. Ακόμα και το περιβάλλον. Τότε ο Κύριος μας, τότε κι άλλο το πάλι είπε, ουδής προφήτης, εν ιδία πατρίδη. Στον τόπο του. Κανένας προφήτης δεν έκανε στον τόπο του. Και κανένας Άγιος. Κανένας προφήτης. Βέβαια, ως προς την τρέλα που του απαγγέλθηκε σαν κατηγορία, ο ίδιος δεν έδωσε την απάντηση ποτέ ότι τι είναι αυτά που μου λέτε, δεν ζητήσε τον λόγο. Επειδή η κοινωνία τον απέρριψε, μιλάμε για απόρριψη, για ένα μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της κοινωνίας, αφού το έργο που γινόταν ήταν έργο για να μην γίνει αποδεκτός από τους πολλούς, για να μην γίνει αποδεκτός. Να απορριφθεί πέρα για πέρα. Και βέβαια και άλλο, και ο Κύριος είπε ότι εμένα τα έθνη θα με δοξάσουν. Γνώρισε έθνη, γνώρισε ιδρολάτρες στον άλλο κόσμο. Λέει την Κυριακή του Πάσχα, θα τα ακούσουμε. Εις τα ίδια ήλθε, εις τα ίδια κατέβηκε από τον ουρανό και ήρθε, λέει, σε αυτούς που ήταν δικοί του. Τα ίδια αυτό σημαίνει. Και οι ίδιοι, οι δικοί του, ού παρέλαβαν αυτό. Θα το ακούσουμε το Πάσχα, το Ευαγγέλιο, που θα διαβάσει μέσα ο παπάς. Όχι το έξω που είναι δραστάσιμο. Μέσα αυτό διαβάζει. Ότι ήρθε, λέει, στους δικούς του που τον περιμένανε, και αυτοί δεν τον έκαναν από αυτό, τον απέριψαν. Και οι ίδιοι ου παρέλαβαν αυτόν. Περιμέναν άλλον. Ω, αυτό περιμένανε. Άλλον περιμένανε. Όχι, περιμένουν ακόμα. Εδώ είναι. Κάτσε. Εδώ δίστατε. Μη προχωράτε. Εντάξει. Μη προχωράτε. Όχι, δεν δίστατε. Είναι απλά πράγματα. Μιχάλης λέει κάτι που είναι σωστό. Αλλά ότι περιμένανε άλλον. Το Μεσσία, το Βασιλιά, το Μεγάλο που θα στήσει το έργο. Αυτό λέει. Αυτό το κάνουν οι Ισραηλίτες. Αλλά την εποχή του Κυρίου αποκαλύπτεται το δεύτερο πρώτο πρόσωπο του Θεού. Ναι. Και μετά την Πεντηκοστή αποκαλύφθηκε το τρίτο πρόσωπο. Και τότε είπε ο Κύριος ότι όταν πάω απάνω να στείλει τον Παράκλητο, τότε άρχισε ο κόσμος να καταλαβαίνει τι εστί Θεός και αγάπησε ο άνθρωπος το Θεό. Θέλω, ναι, αποκαλύπτω το Κύριος εκείνη. Θέλω να σταθούμε εδώ. Ο κόσμος δεν ήξερε το Θεό. Ζητάω συγγνώμη που να πέφερε. Θέλω να μην παρεμβαίνετε, γιατί κόβουμε τον δρόμο και μετά πείτε ναι. Λέμε δηλαδή, το θέμα, ο ένας από το οικογενειακό και από το περιβάλλον της πατρίδας απορρίφθηκε. Δεν μας χρειάζεσαι. Γι' αυτό το έστειλε το σταυρό και τον έβαλε πάνω και τον κάθασε. Απορρίφθηκε πέρα για πέρα. Οπότε ξέρουμε την απάντηση. Πορεύσομαι στα έθνη, κακή να με δοξάσουν. Θα πάω εκεί που θα με δοξάσουν και θα μου πέθανε το μεγάλο αποδεκτό. Θα πείτε, για τον λόγο που κατέβηκε, για να αλλάξει τον τρόπο της ζωής στο Ισραήλ, απέτυχε Κύριος. Ναι, βέβαια. Όχι, δεν απέτυχε. Όχι, δεν απέτυχε. Γιατί δεν ήταν προσκλητήριο βίας να πει εδώ με το ζόρι, παρόλο ότι
έγινε μία απειρία από θαύματα, η κατηγορία υπήρχε. Αυτός θα κάνει ό,τι δίνει του Βελζεβούλ. Ό,τι κάνει. Ξέρει τι κάνει ο διάβολος, προκειμένου τους κακοπροαίρετους να τους κρατήσει μαζί του. Στον κακοπροαίρετος. Πέτυχε ο Κύριος. Αλλά εδώ υπάρχει η εξής πραγματικότητα. Η εξής πραγματικότητα. Ένας και μόνο άνθρωπος άλλαξε ένα περιβάλλον μικρό, πολύ μικρό περιβάλλον. Γιατί ο ίδιος είπε ότι το μικρό πίμιο θα με δοξάσει. Και από αυτούς τους σημαδιακούς τους μεγάλους, είτε κατά κόσμο δοξασμένους, και εννοώ σε αξιώματα και σε χρήμα, ή σε σοφία ανθρώπινη, σε αυτούς λοιπόν που τον κάνανε στην πάντα, ο Κύριος απάντησε, «Έλα εδώ εσύ Πέτρε, έλα εδώ εσύ Ανδρέα, έλα Ιακώβ, έλα Ιωάννη». Τους μικρούς της γης και τους ελάχιστους, τους οπλίζει ο Κύριος. Ξέρετε ότι πρέπει να μας πιάσει τρέλα, να μας γυρίσει το μυαλό αλλιώς, γιατί δεν ερμηνεύονται τα από εκεί και πέρα. Τα από εκεί και πέρα δεν ερμηνεύονται. Πώς μία χούφτα ανθρώπων, μία χούφτα, εσημείωσαν αλλαγή παγκόσμια, όχι τοπική μέσα στο Ισραήλ, παγκόσμια. Και αυτοί πορεύτηκαν κατά δύο τρόπο. Ή εμέ διώξαν και εμάς διώξουσι. Με κυνήγησαν εμένα, με σταυρώσαν εμένα. Και εσάς θα σταυρώσω. Ουδείς Ευάγγελε μαθητής, μίζων του δασκάλου. Κανόνας πρώτος. Κανένας μαθητής δεν είναι ανώτερος από τον δάσκαλο. Και αφού λοιπόν ο δάσκαλος με το χιλιοστόμετρο επακριβώς τους έδωσε, τους είπε αυτός είναι ο δρόμος που θα κάνετε, που είναι γεμάτος από αγκάθια, από βασανιστήρια και από σταυρούς και από μαχαίρια και από φωτιές. Τελείωσε. Και όχι από το περιβάλλον έξω. Και πάλι εδώ τους είπε και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού. Και εχθροί δική σας θα είναι τα σπίτια σας. Θα σφάζει η μάνα την κόρη, θα σφάζει ο πατέρας το γιο, θα στραφούνε μάχερα. Ναι, μέσα στο ίδιο σπίτι. Για έλεγε το ονόματός μου και το δικό μου όνομα. Όμως, προφητικά ο Κύριος τους είχε πει, προφητικά, εν παροιμίες λέει λαλό, γιατί Κύριε μιλάς με παροιμίες, γιατί λέει σε εσάς, έχει δοθεί από ψηλά και καταλαβαίνετε και ερμηνεύετε την παροιμία. Οι πολλοί που δεν έχουν καμία διάθεση να πλησιάσουν το Θεό, για αυτούς μιλάω, ώστε ενώ ακούνε να μην ακούνε, όταν βλέπουν να μην βλέπουν. Αυτοί δεν έχουν και ποτέ να καταλάβουν. Και τι λέω αυτό το πράγμα. Είχε πει ο Κύριος, μικρό ζυμάρι ζυμώνει ολόκληρη σκάφη. Μικρά ζύμη, μεγαλοφύραμα, ζυμή. Απλά, πάρα πολύ απλά. Είστε εσείς το ζυμαράκι μου. Με το ζυμαράκι αυτό, εσείς οι 10, 12, οι διαλεγμένοι και 170, 1500. Γιατί οι 12 γίνανε 70, γίνανε 500, γίνανε φρικούνι ολόκληρο κόσμο. Είστε το άλλα τη γη. Ήταν το άλλα τη γη. Ήταν και θα είναι στου άλλου των νερών. Λοιπόν,
Οι λίγοι λοιπόν, οι λίγοι, όπως έστειλε ο πατέρας, στάλθηκαν από τον Υιό. Οι λίγοι μαθητές, κατά τον ίδιο τρόπο, ο Κύριος χρήστηκε από τον πατέρα του να έρθει να κηρύξει τους φτωχούς και ο Κύριος τη σειρά του χρήει τους μαθητάς του ώστε με τη σειρά τους και αυτοί να ακούσουνε πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, όλους τους λαούς της γης που είναι στα είδωλα. Ναι, πάντα τα έθνη. Κηρύσσοντας, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Σαφέστατη εντολή. Με όμοιο τρόπο, δεν υπάρχει διαφορά καμία, αφού ένας είναι ο τρόπος, δεν υπάρχει άλλος. Από πάνω είναι ο δρόμος χαραγμένος και αυτό, σε αυτό βαδίζουμε. Σε έναν κόσμο άθεο. Και όπως θέλω πάρα πολύ, είναι υποχρεωμένος να ομολογήσει, να φωνάξει. Άθεοι εν κόσμο, λέει. Είναι οι πολλοί στον κόσμο που ζουν χωρίς Θεό. Και όπου λείπει το πνεύμα του Θεού, όλα γίνονται. Είναι μία κοινωνία έτοιμη να διαπράξει από το μικρότερο στο μεγαλύτερο αδίκημα, από το μικρότερο στο στιγερότερο έγκλημα. Και είμαστε θεατές σε αυτά τα πράγματα. Σε αυτά είμαστε θεατές πέρα για πέρα. Και δεν πρόκειται η κοινωνία που είναι χωρίς Θεό κοινωνία να αλλάξει. Μην το ψάχνουμε καθόλου. Κατά καθόλου. Εμείς τα κοιτάμε. Όσο αδύνατοι κι αν είμαστε, είμαστε. Όσο και αν κατρακυλάμε να παίρνουμε τούμπες, θα τις παίρνουμε τις τούμπες. Όμως θα κοιτάμε και θα λέμε εσύ είσαι μαζί μου. Και ή ο Θεός με θυμών, ουδείς καθημών. Εφόσον ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν είναι, δεν μπορεί να βάλει μαζί μας. Και για κοίτα πάρτε την εικόνα του Κυρίου που την έδωσε ο ίδιος. Λέει, σας στέλνω ως πρόβατα εν μέσω λύκων. Σας στέλνω σαν προβατάκια μέσα στους λύκους. Μπορεί να σταθεί το πρόβατο στο λύκο. Τελείωσε το πρόβατο. Κι όμως, μέσα στο λύκο. Ώστε, προσέξτε, δεν θυμάμαι ποιος είναι ο προφήτης όμως, που προφήτευσε και είπε, θα πω την προφητεία. Και έστε, ένας κάτες ημέρες, βοσκηθήσετε, λέων με τα αμνού. Θα βόσκει το λιοντάρι μαζί με το αρνάκι. Και το αρνάκι θα κάνει το λιοντάρι αρνάκι. Δεν έχουμε παραδείγματα, τι έχουμε. Ένα σωρό. Ολόκληροι δήμοι στεκόντουσαν με το μαχαίρι και μετά γινόντουσαν πιστοί πέραν τη θέση του μάρτυρα. Μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Συμβοσκηθήσετε λύκος με τα αμνού προβάτου και λέω μαζί και πάρα τη λέμε σε τα πάντα εκεί πέρα. Όλα αυτά θα γίνουν ένα. Θα έχουν μία συμπεριφορά. Πώς έγιναν αυτά, τούτο δεν το πιάνει εκεί, μόνο από εκεί. Λοιπόν, το θέμα είναι, απέτυχαν οι λίγοι, απέτυχε ο Χριστός, σαν μονάδο Χριστός, προς Θεού βλαστημία, όχι. Οι Απόστολοι, οι αγράμματοι, οι ξυπόλοιτοι, που στάθηκαν με τον ίδιο τρόπο, απέτυχαν, μα άλλαξαν την κοινωνία, τη βλέπουμε την κοινωνία. Μιλάει για Χριστό, άσχετα βέβαια αν οι πολλοί τον Χριστό στη ζωή δεν τον ζούνε, πλην όμως λέγονται χριστιανοί. Πλην όμως λέγονται χριστιανοί, άσχετα προς αυτό. Θα έρθουμε και στον Άγιο, το Μεγάλο Άγιο του 3ου αιώνα, 4ου αιώνα, τον Χριστόστομο. Να ακούσουμε για να καταλάβουμε πώς είναι ο χώρος της Εκκλησίας μέσα και έξω. Πώς είναι.
Και λέγω, ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ένας από τους μεγαλύτερους Αγίους που είχε η Εκκλησία μας να επιδείξει, βρισκόταν στο Πόντο, σε μία... στην Ασία, όχι στο Πόντο, και ο Πόντος μέσα στην Ασία κοντά είναι. Λοιπόν, στην Ασία σε μία σπηλιά και ασκήτευε. Και από εκεί ο Αυτοκράτορας, ο Αρκάδιος, ο γιος του Μεγάλου Αθανασίου, τον κάλεσε, επειδή ήταν ρήτορας μεγάλος, λέει ο Χρυσόστομος. Δεν έχει να παρουσιάσει σε τι το ρήτορα. Τον κάνει επίσκοπο, πατριάρχη στην Κωνσταντινούπολεως, στην πόλη. Περίμενε ο Αυτοκράτορας, αφού ήταν τόσο δεινός ρήτορας, να έχει την εύνοια, θα λέγαμε σε εισαγωγικά, του Αγίου Άνδρα Ιωάννη. Αλλά από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε το θρόνο, έδωσε μηνύματα. Λέει, δεν θα με καλέσουν οι άρχοντες να φάω μαζί, δεν θα πάω. Δεν θα με καλέσουν οι πλούσιοι να πάω να φάω μαζί, δεν θα πάω. Να το πληγώ στους. Εγώ θα στέκω δίπλα στους φτωχούς, στους ανήπορους, ανάπηρους κλπ. Ξεκαθάρισε αμέσως. Και άλλος το ίδιος είπε, ξέρετε γιατί, αργότερα, γιατί με κυνηγάνε. Γιατί δεν έστρωσα κόκκινους τάπητες ανατολίτικους για να περπατήσουν πάνω στην Αρχιεπισκοπή μου μέσα οι μεγάλοι κυδρανοί. Απολογιόταν από τον Άδωνα ο Χρυσόστομος, δεν έκανα τέτοια πράγματα. Και τι θα τα κάνω. Αμέσως, μόλις είδε ο Αυτοκράτορας τη στάση του, όχι τόσο αυτός, γιατί ο ιστορικός λέει ότι δεν το έπαιρνε και πολλές βόλτες στο μυαλό. Μία η αυτοκατόρισα που ήταν κόρη ενός στρατηγού που σκοτώθηκε στη μάχη και ήταν φτωχιά, λέει, και την πήρε η γυναίκα του, ξέχασε ότι ήταν φτωχιά, έγινε αυτοκατόρισα. Και μαζί με άλλες τρεις κάνανε, λέει ο ιστορικός, εταιρεία εξόντωσης του Ιωάννου Χρυσοστόμου. Εταιρεία εξόντωσης, να τον φάνε από τη μέση, να τον βγάλουνε. Προγραμματίσει είχαν. Εδώ βλέπει κανείς ακριβώς η ίδια στάση που έδειξε στον κύριο οι Εβραίοι. Ακριβώς η ίδια στάση. Ένας ήταν ο Χρυσόστομος. Πέσανε ανάκτορα και όχι μόνο τα ανάκτορα. Λέει, ήταν διεφθαρμένη γυναίκα η Ευδοξία και τα ανάκτορα, το παλάτι ήταν μέσα στην ανηθικότητα πέρα για πέρα. Φιλάρισκες, φιλίδωνες, λέει, οι τρεις που αναφέρει ο ιστορικός, που ήταν ο θυντήριος νους τα ανάκτορα μέσα, οι τρεις αυτές, κανονίζανε τα πάντα. Ήτανε ανόητος αυτοκράτορας, κατά ένα μέρος, και πράγματι ήτανε. Του έστησαν πολλές κατηγορίες του Χριστόμου. Έβλεπαν, παραδείγματος χάρη, ότι πουλάει της εκκλησίας τα τιμαλθή ο Χρυσόστομος και τα δίνει στοχούς. Τα δίνει στοχούς, δεν είναι πουθενά άλλο. Λέει, τα πουλάει και τα βάζει στη τσέπη, το ακρίβει τα λεφτά. Δεν πήγαινε να φάει στο παλάτι ή οπουδήποτε αλλού. Λέει, τη νύχτα εκείνος που αγρυπνάει, που σας λέει, πώς ξέρετε εσείς, κάνει λουκούλια γεύματα. Και επιδίδεται σε πράξεις συμβρομιάς, ανηθικότητας. Τα έχετε ακούσει, δεν έχετε ακούσει, τα διάβασα πρώτη φορά. Τα έχω παρεμβλή τόσο και τώρα και το διαβάζω και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Και σήμερα αυτά δεν γίνονται. Θα περιμένεις. Περιμένω. Θα περιμένεις. κατηγορίες εξόδωσης. Αλλά ο Χρυσόστομος που είχε στόμα ανοιχτό, λέει ο ιστορικός, ότι θεωρούσε έγκλημα, ακριβώς έτσι, να υποχωρήσει μπροστά σε αυτό που του πρόσθεσε ο Θεός. Δεν έβαζε νερό στο λάδι καθόλου. Καθόλου, δεν έκανε πίσω καθόλου. Ιστοπονώστε να βρίσκεται πάντα σε κίνδυνο. Και επειδή, λέει η Εκκλησία,
όταν ασκούσε τον έλεγχο στον άρχοντα της Μεγιστάνιας κλπ. Δεν έφτανε και γέμιζαν και προάβλια και τα πάντα. Όταν έφευγε, συνοδεία του λαού πήγαινε, επειδή φοβόταν να σε σκοτώσει ο άρχοντας ή η εχθρή του. Το συνόδευαν. Και τη νύχτα λέει στον ρυθμό, κάθονταν σκοπή έξω από το σπίτι του. Οι ίδιοι οι χριστιανοί. Ποιος ήταν αυτός? Ο Ιωάννης ο Σώστομος. Ήτανε άνδρας που δεν φοβότανε, για εκείνος ένα μόνο φοβότανε. Το έλεγε, εγώ δεν φοβάμαι τίποτα άλλο, το θάνατο όχι, την αμαρτία ναι. Για να πλησιάσω ο Ιωσήφ, να μην ανοίξεις το μέσο καθόλου, να σε παρακούσεις. Γιατί θα ακούω πράγματα που δεν τα... Λοιπόν, ερχόμαστε τώρα και στο χώρο της Εκκλησίας. Εκεί, από την πρώτη στιγμή, συνάντησε τεράστιες δυσκολίες. Υπήρχαν ιερωμένοι που είχαν σπίτια με παρθένες γυναίκες, σε εισαγωγικά παρθένες, που εκδίδονταν οι γυναίκες αυτές. Και έξω ο Εξόστομος το τσεκούρι. Είχαν κάνει, λέει, την Κωνσταντινούπολη, ώστε να θεωρούν οι πολίτες της πόλης ότι είναι θεσμός πια, πώς λέμε, έθιμο καλό να υπάρχουν βαγή ιδρύματα φιλανθρωπικά. Εκείνοι είχαν τέτοια σπίτια και ήταν προϊστάμενοι ιερείς. Από τον Άμβονα έλεγε καθαρά και ξάστερα ο Χρυσόστομος. Μου κάνει τίποτα, λέγα σε ένα πρόσωπο δίπλα μου που το έχει το διάβαζα, λέω, άκουσε τι λέει εδώ πέρα, λέω. Εσύ, λέει, που θα πας στην εκκλησία, θα κάνεις το χώρο έτσι να περάσει μπροστά, λέει, η Παρθένο συγγύης αυτή. Θα βγεις μετά με τα Άγια και θα την κοιτάς, να μην σε κοιτάζει. Τέτοια χοντρά πράγματα μιλάμε τώρα, Τέτοια χοντρά πράγματα. Μαζεύονται λοιπόν τον ένα που τα έβαλε με τους πολλούς, αυτοί οι πολλοί, οι λεγόμενοι, να πω τη λέξη, εταιρεία του διαβόλου, να την πω τη λέξη κάποιον τρόπο, για εξόδους του στόμα. Τρεις εξορίες έφαγε και πέθανε στην εξορία. Και βέβαια, ο Θεός δεν τον άφησε στην εξορία. Τον έφερε με τιμή και δόξα πάλι και θαύτηκε στην πόλη. Ακόμη δίληψαν και βαλιστήκαν από το Πόντο στην Πιτιούντα πάλι στην πόλη. Αρκεί το θέμα, ένας άνδρας που να έχει φωτιά θεϊκιά, να αλλάξει ολόκληρη πόλη. Ο Χρυσόστομος αυτό το έκανε. Πήγε όμως κόντρα, τι λέμε εκεί, στο ρεύμα, όχι μαζί με το ρεύμα. Το κατεστημένο. Αυτό υπάρχει έτσι, Ευάγγελε, σε όλες τις εποχές. Και θα υπάρχει σε όλα στον αιώνα. Εφόσον υπάρχει αμαρτία, να μην διαμαρτυρόμαστε. Το λέω και το πράγμα. Γιατί υπάρχει μια διαμαρτυρία. Μα είναι ο κόσμος έτσι. Άμα είναι ο κόσμος έτσι, να τι κάνει ο Χριστός, να τι κάνει οι Άγιοι. Σωστά. Λέμε λοιπόν, και να δούμε και λίγο στην ιστορία μας. Λίγο μετά από μερικές μέρες, θα ζήσουμε την αναγέννηση, την εθνική αναγέννησή μας. Που τα λέμε, 25 Μαρτίου εννοώ. Ακριβώς. Την εθνική αναγέννησή μας. Ποιοι είμαστε εμείς. Την εποχή εκείνη. Και πώς είμαστε εμείς. Την εποχή της Ιπποκρατίας, ώστε να πούμε έξω οι Τούρκοι. Η ιστορία μνημονεύει όχι μόνο για το Κολοκοτρώνη, αλλά κι άλλους σαν το Κολοκοτρώνη, και λέει γέρο, πού πας, του λέγανε του Κολοκοτρώνη. Εδώ αυτή είναι μυρμηγκιά. Αυτοκρατορία. Είχαν και τη διεθνή κατάσταση με το μέρος οι Τούρκοι μαζί. Τη διεθνή κατάσταση. Πού πας? Και ο Κολοκοτρώνης έτσι βροντερά
και ίσια, όπως το έλεγε μέσα του, έχει υπογράψει ο Θεός την ελευθερία της Ελλάδος και δεν την παίρνει πίσω. Και δεν την παίρνει πίσω. Γι' αυτό το κλείσανε στον άφηλιο στη φυλακή. Έτσι μπράβο, πάει πήγε κόντρα στα κατεστημένα. Κόντρα τα κατεστημένα. Εσύ με αυτά γίνονται, δυστυχώς. Είπαμε. Αλλά όταν λέμε δυστυχώς, δεν είναι δυστυχώς. Είναι ευτυχώς. Είναι ευτυχώς, δεν είναι δυστυχώς. Ξεκίνησε αυτό. Γιατί ξεκαθαρίζει από το στάρι. Ο Θεός κοσκινίζει τους ανθρώπους καλά και τους λέει περάστε στη βασιλεία του Θεού. Δεν μπορεί να μπει η ήρα στον παράδεισο μέσα, θα μην έξω από τον παράδεισο η ήρα. Λίγοι, επαναλαμβάνω, λίγοι. Είμαστε και νικήσαμε τεράστιες αυτοκρατορίες ή αυτοκρατορία. Αλλά με τη δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αφού φλάμπορο έγινε ο Σταυρός και νικήσαμε. Το ερώτημα, αυτό είναι λίγο, πολύ πιο πριν, ναι. Μιλάμε για 1821 τώρα. Ναι, όχι, μιλάμε για 1821, Κολοκοντρώνη. Οι λίγοι νίκησαν τους πολλούς. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση εκεί που θα πρέπει να στραφεί όποιος να πει ότι κάτσε γιατί εγώ δεν καταφέρω τίποτα, να απαντήσει. Αν ήμουνα κι εγώ με φωτιά του θεϊκιά μέσα μου, θα υπήρχε η ακτινοβολία στο περιβάλλον και θα ήταν και 5 άνθρωποι. Εκεί το θέμα όλο, δεν είναι ότι είναι οι πολύ κακοί. Όχι, δεν είναι το θέμα εκεί. Το θέμα είναι μονάδα είσαι. Μπορεί να αλλάξει ένα, μπορεί να αλλάξει δύο. Αλλά να είναι, ζωντανό παράδειγμα πίστεως. Και όχι να είναι καχεκτικό ή μεταξύ κρύου και ζεστού. Οπότε και με το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολόκληρη θέλουμε. Δεν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να συμβαίνουν. Όχι. Λοιπόν. Γιατί είναι τόσο πολύ κακή. Διότι οι καλοί δεν κάνουν όσα καλά πρέπει. Ναι, αυτό είπα. Ναι, το είπα και μου διαφορετικά. Ναι. Σωστό. Σωστό. Πέρα για πέρα, σωστό. Λέμε. Τώρα, αφού κάνω τη διαπίστωση και το λέω, κάποτε ξεκινήσαμε με 100, ίσως και πιο λίγος και παραπάνω άτομα και κάναμε συγκέντρωση. Εγώ κάθε φορά περνάω τον λογισμό μου και λέω ότι για όλη την κατάσταση αυτή να καταλήξουμε να είμαστε 6-7 άτομα ευλογημένα και άγια. Δεν υποτιμάμε, ο Κύριος είπε θα πάω να βρω το πρόβατο μέσα στους γκρεμούς. Το ένα ζήτησε, δεν ζήτησε τα πολλά. Θέλει και τα πολλά, αφού τα πολλά λένε τα 99, δεν ερχόμαστε, τι θα κάνουμε. Με το ζόρι δεν γίνεται δουλειά. Δεν του είπανε. Έχουμε παρατημένο, του είπανε. Όλοι, ναι, σωστό. Άσε μας σίγουρος. Πες πιο καλά, άσε μας σίγουρος. Έχουμε παρατημένο, του λέει. Ναι. Έχω τη γυναίκα μου, έχω τα χωράφια μου, έχω τα πόδια μου. Εντάξει. Δηλαδή πρέπει να έχουμε. Του λέω, άλλωστε εγώ τώρα φύγω από το καναπέ εδώ πέρα, βλέπω τηλεόραση και θα πάω να ακούσω τις μπουρδες του Βουαδάμα. Έτσι, ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, τελειώνεις, δίνω το λόγο γιατί καλύπτει η ώρα από μένα. Δεν είναι τα λες καλά, δεν το τελειώσεις όμως. Αφού ήταν 100 και μείναμε 10. Δεν το τελειώσεις. Είπα ότι φταίχτης είμαι εγώ. Πόσα χρόνια είναι που αρχίσαν. Πήγαμε να δούμε τώρα. Όχι, μην το πας εκεί πέρα, το θέμα είναι ότι... Α, δεν πρόσεξες. Ναι, τελείως είναι το θέμα. Δηλαδή εγώ δεν έχω τη φωτιά του Θεού να την προσφέρω όπως πρέπει. Αυτό δεν είναι το θέμα άλλο, δεν ψάχνω άλλο. Δεν είναι... Λοιπόν, τώρα αν φταίει και ο κόσμος, άλλη δουλειά αυτή, εγώ τι πρέπει να κάνω. Λοιπόν, άλλη δουλειά. Για να τελειώνω. Όμως, όποια διαπίστωση κι αν κάνω εγώ, η αλήθεια είναι μία. Ότι οι λίγοι, η ένας είναι, οι λίγοι είναι, έχουν προορισμό να είναι πάντα νικητές. Κανόνας του ουρανού αυτός. Είναι κανόνας του ουρανού. Οι λίγοι έχουν προορισμό να είναι πάντα νικητές. Τελείωσα εγώ, μπορείτε εσείς για να μην έχω παραπάνω και πολύ κράτησα.
Μπορεί να πείτε κάτι που να... Το θέμα τι ήταν σήμερα. Το θέμα είναι ότι η δικαιολογία ότι είμαι ένας, δεν μπορώ να κάνω τίποτα, δεν ισχύει. Ναι. Δεν πρέπει να μας παραξενεύει. Πρώτα απ' όλα ο κύριος δεν είπε ότι πολύ κλητή λέει, αλλά λέει εκλεκτία. Όχι ότι ο Θεός δεν θέλει και δεν αγαπάει όλους. Όχι τέτοιο θέμα. Δεν θέλει τέτοιο θέμα. Το θέμα είναι ότι χρειάζεται προσπάθεια. Πολύ μεγάλη προσπάθεια. Αλλά αν γυρίσουμε λίγο πίσω, όταν είπε ο κύριος στους επίσκοπους, στους αποστόλους και μετά επίσκοπους, κατ' επέκταση, να κηρύξουνε, τους είπε ότι στην τσέπη σας δεν θα κρατάτε τίποτα. Δύσκολα πράγματα. Ούτε αργύριον, ούτε χρυσάφι, ούτε ψωμί, και όποια γριούλα σας δώσει να φάτε, έχει καλώς. Όποια όμως δεν σας δώσει τίποτα και δεν σας αφήσει να μπείτε στο σπίτι της, τεινάχτε και τη σκόνη που έχετε από πάνω σας. Και μετά είναι δουλειά δικιά μου. Τι γίνεται τώρα όμως. Ο Κύριος, λες να ήταν τυχαίο αυτό που είπε, ήρθε και εκεί που γεννήθηκε και έζησε μέσα στη φτώχεια και αγκάλιασε τους φτωχούς. Θα το θυμόμαστε ότι ο Αβραάμ ήταν πολύ πλούσιος. Ο Δαβίδ ο βασιλιάς, ο Μέγας Κωνσταντίνος, η Χάρη εδώ απέναντι, αυτοκράτορας. Θα ήταν δύσκολα για τον Κύριο, ας πούμε, να ήταν πλούσιος. Αλλά τι συμβαίνει τώρα όμως. Θα ασκούσε επίδραση. Όπως θυμόμαστε βίας. Που πήρε τις κατάρατες, ας πούμε, τον Κύριο μετά από 40 μέρες που νίστεψε και το ανέβασε πάνω στο όρος, τι του είπε. Όλα αυτά, άμα τα θέλεις, τα δίνω εγώ. Εσύ έρχεσαι μαζί μου. Αυτό ακριβώς. Από εκεί και πέρα ξεκινάει και ο καθένας πρέπει να πάρει μια θέση. Συνεπώς. Ή θα βάλουμε μέσα μας το αυτό, ή θα βάλουμε μέσα μας το χρυσό. Ακριβώς. Τα δύο μαζί δεν γίνεται. Προτίμησε την ταπείνωση. Έτσι. Και όχι τη δόξα. Τη δόξα την πρόχειρη, τη δόξα την επίγεια. Γιατί με την ταπεινή μου άποψη, από εκεί ξεκινάνε τα πράγματα. Ναι, καλά, οπωσδήποτε. Ή θα είσαι κοντά με τον Θεό, ή θα είσαι γεμάτος άγχος και θα ψάχνεις να κάνεις υλικά τα οποία και τα αφήνεις εδώ πέρα. Γιατί λένε, κάπου διάβασα ένα πολύ ωραίο, ας πούμε. Τις πρώτες δεκαετίες, λέει ο άνθρωπος, όταν έρχεται στον κόσμο, προσπαθεί να κάνει λεφτά. Mm. Και τις επόμενες δεκαετίες. Και χάνει την υγεία του. Τις επόμενες δεκαετίες. Προσπαθεί με τα λεφτά που απέκτησε να διορθώσει την υγεία του και πεθαίνει. Οπότε δεν κάνει τίποτα. Τι κάνει. Έρχεται στον ίδιο παραγωγό όπως ήρθε. Το μόνο που έχει χάσει την ψυχή του. Ήρθε η κανένα κύριο. Αυτό έχει χάσει. Αλλά αφού ήρθε ο Κύριος και μας απεκάλυψε τον εαυτό του και μας δίδαξε, έδωσε τουλάχιστον εγώ τη πιστεύω, έδωσε νόημα στη ζωή του ανθρώπου. Πριν ο άνθρωπος δεν είχε νόημα. Τι νόημα να είχε. Μα γι' αυτό ήρθε και ενσαρκώθηκε. Αν σε ενδιαφέρει βέβαια. Γίνηκαν όλοι. Και γι' αυτό ο Κύριος μας δεν μπορεί να κατανοήσει ο ένας τον άλλον. Διότι είναι άμα προσέξει κάτι. Λέω εγώ προσωπικά. Είμαι αμαρτωλός. Έτσι. Αν μου το πει κάποιος άλλος με ρεθίζει. Γιατί όμως. Γιατί είσαι ταπεινός. Είσαι ταπεινός πολύ. Όχι ταπεινός. Έχω το μικρόβιο. Αυτό λέω. Του εγωισμού. Αυτό λέω. Εγωισμού. Αυτό λέω. Κατάλαβε. Όχι ότι οι αμαρτωλοί δεν σώνονται, πρώτα οι αμαρτωλοί σώθηκαν. Όταν μεταλλοήσουν. Τώρα για αυτά όλα δεν μεταλλοούνε. Όχι. Αυτή η αρετή όμως τώρα που μνημόνευε, αδερφέ, σε αυτόν τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη. Διότι μας συνοδεύει μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής μας. Και η Γραφή λέει το άδικο και στη μετάνοια. Μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής μας, αν μετανοήσουμε, μπορούμε να σωθούμε. Και μάλιστα λέει ο Μέγας Αντώνιος ότι ο άνθρωπος μπορεί να το βρει μέχρι το βράδυ να αγιάσει. Άμα με συντριβή καρδία μετανοήσει. Μα. Αλλά ποιος μας λέει εμάς τώρα, πότε θα είναι η τελευταία στιγμή της ζωής μας. Άγνωστο. Γιατί λέει μια κριτική μαντινάδα, ας πούμε, να το γυρίσουμε και λίγο. Όχι, δεν είναι κακιά. Λέει η ζωή είναι ένα καφέ φλιτζάνι. Άλλο το πίνει ολόκληρο και άλλο στη μέση φτάνει. Έτσι είναι. Έτσι που τα αρνιά που τα σφάζει ο Χασάπης τα ίδια κάνει και ο Θεός. Λοιπόν, από εκεί έχουν γίνει όλα. Το χαρά στον άνθρωπο που φεύγει μετανιωμένος. Τα συμπέρασμα σου έχει. Χαρά στον άνθρωπο που φεύγει μετανιωμένος. Για όλα αυτά που είπαμε εδώ, για τα λόγια είμαστε πρόκειται. Με σαφώς είναι πιο εύκολα τα λόγια. Είμαστε από τους λίγους ή από τους πολλούς εμείς. Αυτό πρέπει να ελέγξουμε. Μια στιγμή. Όχι όλοι μαζί. Αυτό που είπες τώρα είναι πολύ ορθό, αλλά καθένας να ελέγξει τον εαυτό του. Αυτό λέω.
Συνεπώς, δεν μπορώ να πω εγώ με ποιος είμαι, με τους πολλούς ή με τους λίγους. Το ξέρεις, αλλά δεν θες να το... Όχι, όχι. Δεν είναι δυνατόν εγώ να θεωρώ τον εαυτό μου κατώτερο, ναι, αλλά ανώτερο όχι εγώ. Συνεπώς, με ποιους είμαι, με τους λίγους ή με τους πολλούς. Εγώ θα κάνω ένα άλλο ερώτημα, Βασιλή. Λοιπόν. Επάνω στο θέμα του, να δώσω μια απάντηση με ερώτημα. Ψήφισε ο πρόεδρος της Ολοπαγίδας μας. Όχι, κάτσε. Δεν πέφτουμε στην παγίδα. Δεν κάνετε. Δεν υπάρχουν. Θέλω να σας απαντήσω. Από τους λίγους. Τι. Είμαστε. Είμαστε. Μακάρι. Και δίνω την απάντηση ότι είμαστε από τους λίγους. Άγιοι όχι, γιατί το να πεις αυτό το πράγμα είσαι κουαλασμένος πέρα για πέρα. Αγαπάμε τον Χριστό, προσπαθούμε να αυξήσουμε αυτή την αγάπη, να βάλουμε φωτιά ουράνια μέσα μας. Δεν το θες αυτό το πράγμα εσύ? Πώς έρθες. Λοιπόν, οι κάποιοι πολλοί τους λες έλα να δεις το Χριστό και σου λέει δεν έρχομαι. Οι πολλοί. Τουλάχιστον ένα βηματάκι το κάνουμε. Τώρα δεν λέμε να βάλει για βηματάκι να κάνουμε. Προσπαθούμε. Με ποιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε. Εγώ στην προσευχή μου την καθημερινή ξέρεις τι λέω. Θεέ μου λέω ξέρω ότι δεν είμαι όπως με θέλεις. Να σου προσπαθώ. Βοήθησε με αυτή την προσπάθεια. Τέλειωσε. Όχι πολλά λόγια. Απλά λόγια, αυτά που νιώθηκαν. Τώρα πρέπει να πεις την αλήθεια, να τις ακούσεις. Τα λες στην προσευχή. Ιωσήφ. Στην πράξη είναι το θέμα. Ιωσήφ. Ιωσήφ, εσύ είναι σωστό. Μπορούσες να είσαι στο καπί τώρα εσύ. Να είσαι στο καπί να παίζεις χαρτιά, μπορούσες. Πώς δεν μπορούσες. Γιατί είσαι εδώ πέρα. Λέμε να αλλάξουμε και να ακούσουμε και δύο πράγματα. Πώς είναι. Πώς είναι εκεί, σε ρωτάω. Είναι γεμάτο. Δεν ξέρω τώρα, δεν πάω. Παράδειγμα, γεμίζει. Γεμίζει. Μπράβο, οι πολλοί είναι εκεί. Οι λίγοι εδώ είναι. Και το θέμα είναι στον άνθρωπο. Και θα γινόμαστε και πιο λίγοι. Μακάρι να είναι όπως το λες, αλλά. Θα γινόμαστε και πιο λίγοι. Όχι, έτσι είναι. Η εκκλησία του Κορυπέ έχει 25 για σκαλίκους 30 και η εκκλησία μαζεύει 200. 300 στην Κυκαία Μνημόσυνα, πάει 400. Σωστά. Λοιπόν, γιατί για Παρασκευή είχε γεμίσει χτες, είχε 5 μνημόσυνα. Και το θέμα είναι. Κάτσε να μα πάρει και τι τάσει ενώρια, να συμπληρώσα. Ναι, ναι, ναι. Πέρα σε αυτές, λέω ότι. Είχα από το κύκλο. Συγγνώμη. Το που έκανε η εκκλησία τώρα. Ναι. Τι να σα πω. 200-300 γυναικόπαιδα. Και άντρε. Γεμάτο. Γεμάτο. Σουρέλι, σουρέλι. Σηκώθηκα και έφυγα τώρα, απόψε. Ναι, ναι, είχε τώρα. Λοιπόν, θέλω να δείτε. Πάντα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι ο λόγος είναι ιερός που ακούγεται από μέσα. Να μην το θολώνουμε το λόγο του Θεού. Και μιλάω ιερός και άγιος πέρα για πέρα. Διαβάζοντας τον Ευεργετινό, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί, αλλά τώρα από τότε το διάβασα. Κάπου το έχω πει εδώ μέσα, δεν θέλω να το έχω πει. Λέει, θέλεις να σου πω ποιο είναι το μεγαλύτερο, το πρώτο θαύμα, το μεγαλύτερο, το πρώτο. Μη ζητάς να δεις την Ανάσταση του ενός νεκρού. Είναι μικρό, πολύ μικρό. Το μεγαλύτερο θαύμα είναι το κήρυγμα. Δεν υπάρχει άλλο που να το φτάνει. Γιατί με το κήρυγμα έγινε αλλαγή του κόσμου. Σωστά. Η αλλαγή του κόσμου. Αν δεν υπήρχε αυτό, τέρμα. Τα αυτιά δεν έτσι, τα μάτια δεν έτσι, τελείωσε. Γι' αυτό εσείς οι κήρυκες πρέπει να προσέχετε περισσότερο από τα πίπνια. Έτσι, έτσι. Είπα το πρώτο απ' όλα και μου κάνει εντύπωση πόσοι άγνοι βασιλεύει στον κόσμο που δεν καταλαβαίνει τι του γίνεται. Έτσι είπε ένα, δεν θέλω να μάθω πολλά, λέει γιατί θα με κρίνει ο Θεός. Ναι, ναι, Θεός χωρέστε με. Ζή, Θεός χωρέστε. Ζή. Συγχωρείτε Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Θεός, ελέησε εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησε εμάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Θεός, ελέησε εμάς. Πάτερ ημών του εγγύης ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών του επιούσιον, δώσε ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφήρημε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέχισε μας πειρασμό, αλλά ρίσε μας από τον καιρό. Διευκόν, τον Αγίο, Πατέρα.
πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον εμάς. Αμήν. Βοηθιά μας να μην αγαπημένος. Κύριος, και λόγος που μας φωτίζει.